Λοιπόν, σήμερα θυμήθηκα ένα βίντεο από το μακρινό παρελθόν, το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου 2019. Λοιπόν, είναι το βίντεο με τον ναρκισσιστή γυναικολόγο, που είχαμε ρίξει πολλά γέλια τότε για αυτό το βίντεο, και στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και της αναβάθμισης και βελτίωσης του ήχου παλαιών βίντεο, επαναφέρουμε το βίντεο αυτό, ούτως ώστε να γελάσουμε ξανά. Ναι, γιατί... Πραγματικά. Δεν θα το αναβάσω μόνο του. Θα κοτσάρω και από δίπλα το πόσο γελία είναι τα ναρκισάκια. Πραγματικά. Ένα πιο πρόσφατο βίντεο, το οποίο εξηγεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Απολαύστε. Καλημέρα, Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019, και ετοιμαστείτε για ένα ωραιότατο vlog. Θα γελάσουμε σήμερα. Ο ναρκισσιστής γυναικολόγος, λέει η φίλη. Λέει, ο ναρκισσιστής βάζει ερώτημα, βάζει ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση με τον ναρκισσιστής γυναικολόγος, θαυμαστικό. Καλημέρα, κυρία Θέκλα. Καλημέρα, κούκλα. Σε παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά και έχεις ανεβάσει κατακόρυφα την ποιότητα της ζωής μου. Μακάρι, χαίρομαι. Διαβάζω παράλληλα και το βιβλίο σου «Ψυχολογικός πόλεμος» που φωτίζει πολλές γωνίες της ζωής μου. Συνειδητοποίησα, ας πούμε, ότι είχα υποστεί στο παρελθόν έντονο mobbing. Εδώ να πω ότι αυτό το mail είναι το update που διαβάζω. Είχε έρθει από τον Αύγουστο αυτό το mail και το update ήρθε πρόσφατα. Γι' αυτό λέει «διαβάζει το βιβλίο». Δεν κλέβω, είναι από την αρχή τα mail. Τέλος Αυγούστου είχε έρθει το αρχικό mail. Είμαι ευγνώμων που ανακάλυψα έναν άνθρωπο με άρφα κεφαλαίο που αφιερώνει το χρόνο του στα vlog, στη συγγραφή κλπ. Προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο και εύχομαι ολόψυχα να είσαι γερή και δυνατή και να σου δώσει ο Θεός πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ, κούκλα. Ξέρεις, σκεφτόμουν να βάλω σε μια τάξη κάποια κεφάλαια της ζωής μου. Αυτό φυσικά θα πεις και εσύ επιτυχάνεται ικανοποιητικότερα με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου, όμως θα ήθελα και τη δική σου γνώμη για αυτή την ιστορία. Τι τίτλο να βάλω? Ο ναρκισσιστής γυναικολόγος? Ο γιατρός που κοιτιόταν στις βιτρίνες να δει πόσο ωραίος είναι κτλ. Δεν είμαι σίγουρη τι τίτλο να βάλω. Να πω μόνο ότι πριν ένα διάστημα, ανήκει πια στο παρελθόν όλο αυτό ευτυχώς, αλλά ακόμη αναρωτιέμαι ειλικρινά που έμπλεξα, έστω και για το διάστημα που έμπλεξα το λίγο, με ένα τέτοιον άνθρωπο. Είχα πάει για την καθιερωμένη γυναικολογική εξέταση PAP test, σε γνωστό νοσοκομείο. Η αδελφή μου, που πήγαινε τακτικά στο συγκεκριμένο γυναικολόγο και μου είχε πει ότι ένιωθε πως είναι, είναι καλή περίπτωση για μένα. Ήμουν μόνη και ήθελα να γνωρίσω κάποιον. Στο μυαλό μου είχα τους γιατρούς ως μια πολύ καλή κατηγορία υποψήφιων γαμπρών. Έλα όμως που έπεσα έξω, και μάλιστα πολύ έξω. Αχ, κόρη μου, γιατροί, δικηγόροι, ένστολοι, τι λένε οι γονείς? Θα πάρεις ένα με σίγουρο μισθό, καλή δουλειά. Ο γιατρός, όταν με ρώτησε την ηλικία μου, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Είμαι 30 και είπε ότι δεν θα με έκανε πάνω από 20. Ξέρω πως δεν του είπε για κοπλιμέντο, αλλά το εννοούσε, γιατί όντως γενικά μικροδείχνω, δεν βάφομαι και τα λοιπά. Και εγώ δεν βάφομαι, δεν μικροδείχνω. Λοιπόν, με εξέτασε κανονικά, με παρουσία και μέας μέσα στο ιατρείο, και όταν έφευγα ξανασχολίασε ότι θα με περνούσε για 17 ετών. Έφυγα και σκεφτόμουν πως θα τον προσεγγίσω για να κάνω σχέση μαζί του, γνωρίζοντας γι' αυτόν μόνο ότι είναι γιατρός και ότι σου είπε ότι μικροδείχνεις. Το τονίζω ότι δεν σκεφτόμουν πρώτα να το γνωρίσω και αν μου κάνει να προχωρήσω, αλλά για κάποιον αδιόρατο λόγο ένιωθα πως είναι ο κατάλληλος, επειδή ήταν γιατρός και μάλιστα γυναικολόγος, άρα πίστευα θα ξέρει καλά από γυναίκες. Εδώ να σημειώσω ότι από μικρή ηλικία η μάνα μου έλεγε ότι θέλει να με δει δίπλα σε γιατρό. Και ίδια παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία με γιατρό, τον μπαμπά μου. Πώς όχι το Βασίλειο. Ναι, αλλά άλλο μπαμπά σου και άλλο αυτός. Από γιατρό σε γιατρό έχει διαφορά.
Κάπως είχε περάσει μέσα μου αυτή η αντίληψη και έψαχνα γιατρό για να παντρευτώ. Του έστειλα έτοιμα φιλία στο Facebook, αλλά δεν περίμενα να απαντήσει. Δεν γνώριζα καν αν είχε σχέση ή αν ήταν παντρεμένος. Πώς σου είπε αδερφή σου ότι σου κάνει αυτός? Στην περίπτωση αυτή εννοείται θα έκοβα αμέσως. Ο άνθρωπος αυτός, μεγαλύτερος από μένα 12 με 13 χρόνια, δέχθηκε το αίτημα και αρχίσαμε αμέσως να μιλάμε. Έδειχνε πολύ άνετος και δεν δίστασα να του προτείνω μια βόλτα στη θάλασσα. Δέχτηκε αμέσως, όχι που θα σου έλεγε και όχι που φαίνεσαι 17 χρονών. Αν μη τι άλλο κυκλοφορούσε με ένα μωρό που φαίνεται πάρα πολύ νεαρό. Και σε 2-3 μέρες βρεθήκαμε. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστεί. Εγώ πίνω σόδα. Εν τω μεταξύ, είναι σε τενεκεδάκι η σόδα που πίνω, σου ρωτή. Θα τη βάλω στην ανακύκλωση και το καλαμάκι μου το έχει φέρει η Κυριακή από την Αγγλία. Είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Ιω. Κάντε καφέ. Κάντε καφέ. Έσκασε μύτη με ένα καυτό μαγιό και πολύ σοβαρό ύφος, σχεδόν απόμακρο. Κάπνιζε ασταμάτητα και οδηγούσε πολύ αργά. Βασανιστικά αργά, φαντάζομαι, το οδηγούσε. Στην παραλία καθίσαμε στην άμμο και πρόσεξε ότι απέφυγε να πάμε πιο απόμακρα σε κάτι βραχάκια, αλλά επεδίωξε να είναι ανάμεσα σε κόσμο. Δεν σκέφτηκε στην άμμο που θα καθίσει, να μην γίνουν τα σημάδια από την άμμο στο άσπυλο κορμί του. Δεν έδειχνε καμία διάθεση να με γνωρίσει και ένιωθε ότι του ήμουν βάρος. Είχε πολύ γυμνασμένο σώμα από όσο πρόσεξα και κάποια στιγμή η κουβέντα πήγε στη γυμναστική. Από εκείνη την ώρα άλλαξε εντελώς στάση. Άρχισε να μιλάει με πάθος για το πόσο γυμνάζεται, τι ασκήσεις κάνει καθημερινώς, τι τρώει, πώς ήταν παλιά και πώς είναι τώρα κλπ. Μου έδειχνε βίντεο στο κινητό του από ασκήσεις που εκτελεί καθημερινά. Εκτελεί. Εκτελεί ασκήσεις καθημερινά. Και το μυαλό μας θα εκτελέσει αυτός. Και πολλές πολλές φωτογραφίες από το σώμα του αλλημένο με λάδι, όπου φερόντουσαν κοιλιακή και τα λοιπά. Σηκώθηκε. Γιατί δεν ήμουνα. Μια μπήγα στον τοίχο, δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν ήμουν εκεί πέρα στην παραλία να βλέπω. Σηκώθηκε, λέει, και άρχισε να εκτελεί ασκήσεις στην παραλία. Στη συζήτηση. Α, καλά. Σοβαρά τώρα. Μέσα στην παραλία, μέσα στον κόσμο, συγγνώμη, έκανε ασκήσει. Όχι, μάνα, μα λέτε γιατρό, έπρεπε να αντέξει. Στη συζήτηση, πέρα από γυμναστική, μίλησε για μια πρώην που του είχε φερθεί σκάρτα πριν χρόνια. Έβγαλε πολύ εμπάθεια για το πρόσωπό της και τη μάνα της αυτής και είπε πως δεν ήθελε να μιλάει για αυτήν, αλλά μίλησε, τάπη. Και πως αν μάθαινε να τι είχε κάνει, θα έφρυτα. Εγώ θα έφρυτα ήδη από τους κοιλιακούς με το λάδι γιατί θα σκίσει. 45 χρονάθρωπος. Στη μέση του πρώτου ραντεβού τώρα. Τέτοια πρώτα ραντεβού να έχετε, να μου στέλνετε mail, να γελάω. Μου φτιάξες τη μέρα. Είπε πως δεν ήθελε να μιλάει αυτή και πως αν μάθαινε να τι είχε κάνει θα έφρυτα. Όλο κινούσε την περιέργεια μου και όλο δεν ήθελε να λέει, αλλά έλεγε. Μιλάμε για καταπληκτικό ραντεβού εντός αγωγικών. Και τέλος δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση είχε η πίστη του στο Θεό εντός αγωγικών που την είχε τόσο συγκεκριμένα αλλά και απόλυτα στο μυαλό του. Πετούσε συνεχώς ατάκες για την Παναγία και τον Χριστό και ότι πρέπει να συγχωρούμε. Και ότι ο Θεός θα ήθελε να συγχωρήσει την πρώην του κλπ. Επειδή έχω μεγαλώσει σε πολύ θρησκευόμενη οικογένεια, έχουμε κοινά και έχω μελετήσει πολλά χριστιανικά βιβλία, πήγαινα σε αυστηρές κατασκηνώσεις και τα λοιπά, είχαν dress code και τα λοιπά, με διαβάζει το βιβλίο, δεν ότι είμαστε μια από τα ίδια. Αντιλαμβανόμουν ότι δεν είχαν κανένα ηρμόλα όσα έλεγε. Πασπαρτού! Ρίξε και λίγη θρησκεία μέσα να γίνεις καλύτερος. Είσαι και γιατρός, είσαι και γυμνασμένος, είσαι και θρήσκος, τι καλύτερος. Μετά την παραλία γελώ. Μετά την παραλία πήγαμε σε ένα μαγαζί για ποτό. Αν και δεν έπινε λόγω διατροφής, είχε δυο ποτά. Αν και δεν έπινε.
είναι λόγω διατροφής ή και δύο ποτά. Είναι φερέγγυος, είναι μαζί του έγκυος. Και κοιτούσε τον κόσμο και χαμογελούσε με ένα μυστήριο χαμόγελο. Μου έλεγε ότι όλοι θα τον κοιτούσαν και θα έλεγαν πόσο ωραίο σώμα έχει και τα λοιπά. Κάπνιζε, κάπνιζε πολύ. Το βράδυ με γύρισε σπίτι και εγώ επέμενα να περάσει μέσα. Άλυση. Μη χάσεις. Τα είδες όλα εκείνη τη μέρα. Έπρεπε να περάσει μέσα. Τα γιατρός. Μετανιώνω που δεν έληξε εκεί τη γνωριμία. Ήρθε και καθίσαμε στο μπαλκόνι, όπου έλεγε συνέχεια για πρώην, για θεολογικά θέματα όπως τα έχει στο νου του. Ακούστε το. Και για το πόσο το βοήθησε ο Θεός και έγινε κορμάρα. Κοκκίνησα από τα γέλια μου, σιγά μου τη θέκλη, γιατί θα κλαίμε γελούσε κοκκίνησε. Λέει, ήρθε και καθίσαμε στο μπαλκόνι, όπου έλεγε συνέχεια για πρώην, για θεολογικά θέματα όπως τα έχει στο νου του και για το πόσο τον βοήθησε ο Θεός και έγινε κορμάρα. Ο Θεός τον βοήθησε και έγινε κορμάρα. Εμάς γιατί δεν μας βοηθάει. Άρα, παιδιά, κρίμα άνθρωπο, αλλά συγγνώμη, το βοήθησε ο Θεό να γίνει κορμπάρα. Λοιπόν, εσύ όμω απτόητη, απτόητη. Τον προσέγγισε ερωτικά, αλλά αρνήθηκε. Αρνήθηκε! Κορμάρα! Γιατί είπε πω κατάλαβε ότι εγώ θέλω σχέσιο, αυτό δεν ήθελε. Τελικά υπέκυψε. Τραβάτε με και σκλαίω. Μου είπε να μην περιμένω από αυτόν πράγματα. Τις επόμενες ημέρες πρέπει να βρεθήκαμε άλλες 4 με 5 φορές. Όλες ολοκληρώναμε. Κατά τα άλλα, να σημειώσω ότι δεν χρησιμοποιήσαμε προφυλακτικό. Νιώθω τόσο ανώριμη. Και αυτός ήταν γυναικολόγος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το συμπέρασμα με μένα είναι ότι αυτή η ιδέα που είχε στο μυαλό σου ότι γιατρός σημαίνει και καλός γαμπρός σου δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και φταίει και η μάνα σου που σου τη φύτεψε. Ντρέπομαι και θυμώνω που δεν επέμενα, αλλά και γενικά που συσχετίστηκα με αυτό τον άρρωστο ψυχικά άνθρωπο. Το περιγράφει ως άρρωστο ψυχικά άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος ψυχικά ή αν είναι διαταραγμένος. Ξέρεις, η διαταραχή προσωπικότητας, οι διαταραγμένες προσωπικότητες, η διάγνωση δεν είναι ψυχική ασθένεια. Είναι κατάσταση, είναι τρόπος ζωής. Το διάστημα που βγήκαμε σταματούσε μπροστά σε βιτρίνες και όπου μπορούσε να καθρεφτιστεί το είδωλο του και έλεγε πόσο ωραίος είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ντεκαβλία να σου λέει ο άλλος πόσο ωραίος είμαι, πόσο ωραίος είμαι ή πόσο ωραίο, πόσο ωραία είμαι ή πόσο ωραία είμαι. Ανέφερε ότι όλοι γυρνούσαν να τον κοιτάξουν, δεν είχαμε άλλη έννοια, αυτόν κοιτούσαμε. Μου ζητούσε να τον πιάνω σε διάφορα σημεία του σώματος του, τα οποία και έσφιγγε. Κοινώς έκανε ποντίκια. Και χαμογελούσε με φταρές και ρε, αυτά τα κάνουν τα 15χρονα που πάνε γυμναστήριο, τα 18χρονα. Και είναι φυσιολογικό, όχι τώρα 45 χρόνο άνθρωπος. Αναρωτιέμαι, δεν καταλάβαινε ότι είχε θέματα. Και καλά αυτός. Εγώ τι δουλειά είχα μαζί του. Έλα μου ντε. Ξύπνια κοπέλα, τι δουλειά είχες μαζί του. Μου έλεγε ότι θύμωσε που στο πρώτο μας ραντεβού δεν του είπα πόσο ωραίος είναι και δεν κοιτούσα το σώμα του. Έκανε τέτοιο λάθος. Εσύ τώρα γίνεται να βγεις με αυτόν και τον άρχισε και να μην του λες τι ωραίο σώμα έχει. Ξέρεις, όταν βγεις από μια κατάσταση τη βλέπεις πιο ξεκάθαρα μετά. Ενώ τότε ήσουν εμπλεγμένη συναισθηματικά, γι' αυτό δεν το βλέπεις. Συγγνώμη που γελάω για σένα, δεν σε κοροϊδεύω. Και ούτε αυτόν κοροϊδεύω, την κατάσταση κοροϊδεύω. Άκου, το βοήθησε ο Θεός και έγινε κορμάρα. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ορθολογισμός μηδέν, μηδέν όμως. Μου έλεγε ότι παλιά δεν είχε ωραίο σώμα, αλλά τώρα πια όλοι τον κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Να το κλείσουν να μην μπει μέσα καμιά μύγα. Είχε μονή με το σώμα του, δεν είχε άλλο θέμα συζήτησης. Μάλλον είχε το σώμα, την πρώην και μια σαράντα θρησκεία. Ήμουν έτοιμη να το πω εγώ και το πες εσύ. Αρκετά είπα, δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα και τα έβγαλα όλα αυτά από μέσα μου, μην πειράζει, μας διασκέδασες. Δεν σημαίνει τίποτα για μένα και απλώς ήθελα να δω τι θέμα μπορεί να είχε και γιατί εγώ πήγα μαζί του, γιατί. Δεν μπορώ να σου πω τι θέμα έχει αυτός. Κορέα είναι, δεν μπορώ να διαγνώσω έναν άνθρωπο από το mail που μου γράφεις. Μπορώ να γελάσω μόνο για τα αστεία, για τις αστείες φάσεις, αλλά δεν μπορώ να τον κάνω διάγνωση. Ήθελα απλώς να ακούσω εσένα, Θέκλα μου, να κάνεις κάποιο σχόλιο. Έκανα σχόλια σήμερα, να φαγκιγάτες.
Θα μου πεις ότι μέσω vlog. Πόσο καλά με ξέρεις. Θα μου πεις ότι μέσω vlog δεν κάνεις διάγνωση. Και πολύ σωστά. Και ενδεχομένως ότι δεν θα έπρεπε καν να με νοιάζει. Και όντως δεν με νοιάζει. Το πιο βασικό είναι να ευαισθητοποιηθούν κορίτσια εκεί έξω που μπορεί να έχουν στο μυαλό ότι οι άνθρωποι γιατροί ή με επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος είναι σπουδαίοι. Σύντομα, μετά από αυτή την γνωριμία, γνώρισα έναν αληθινό άνθρωπο, έναν άνδρα που στην πορεία αγάπησα και ξέκοψα με τον τρελό πριν καν βγω ραντεβού με τον άλλο άνδρα. Ο γιατρός, ο θρήσκος τώρα, ήθελε να με βλέπει τα Σαββατοκύριακα και να περνάμε καλά. Το ρωτούσα τι γνώμη είχε η εκκλησία ή όλα αυτά αφού μου το έπαιζε και θρήσκος. Οδηγούσε σε επόμενα ραντεβού κάνοντας με τους πίσω κόντρες και αλλάζοντας λωρίδες. Στα πρώτα πήγαινε αργά, σαν χελώνα. Δεν έβγαλα ποτέ άκρη. Θέκλα μου, δεν περίμενε ένας άνθρωπος με πτυχίο ιατρικής και τόσα χρόνια στα βιβλία να μην έχει μυαλό, να είναι διαταραγμένος. Γιατί ποιος σου είπε ότι μόνο όσοι δεν σπουδάζουν είναι διαταραγμένοι. Να δεις πόσους καθηγητές πανεπιστημίου έχει διαταραγμένους, όχι μόνο ιατρούς. Ειλικρινά, ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα ήθελα να σχολιάσεις όλο αυτό και να προσέχουν και τα κορίτσια εκεί έξω να μην εντυπωσιάζονται από τις ιδιότητες, αλλά από την ουσία του κάθε ανθρώπου. Καλημέρα και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που μας έγραψες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη ότι... είμαι σίγουρη ότι και εσύ ίδια έχεις καταλάβει, αλλά και όσοι ακούνε αυτή την επιστολή, και είμαι σίγουρη ότι και άνδρες και γυναίκες από κάτω θα σχολιάσουν παρόμοια πράγματα. Δεν είναι το επάγγελμα που κάνει τον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τη δική του ψυχική ιστορία, έχει τη δική του διάγνωση, έστω και αν είναι αδιάγνωστος. Εννοείται ότι εγώ δεν μπορώ να τον διαγνώσω αυτό. Αυτό που μπορώ να σου πω αυτόν. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι ότι φαίνεται ότι δεν ασχολούνταν μαζί του. Είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός, έτσι όπως το περιγράφεις, μαζί σου. Ασχολούνταν μόνο με τον εαυτό του. Τώρα, αν είναι ενάρκησος ή όχι, δεν θα σου το πω εγώ από αυτό το βιβλίο. Πρέπει να γίνει, πρέπει να το δει ένας ψυχολόγος κλινικός ή ένας ψυχίατρος, να του κάνει τα διαπιστευμένα τεστ προσωπικότητας και να βγάλει αν έχει ιδιαίτερα ναρκισσιστικής προσωπικότητας ή όχι. Φυσικά αυτό... σήμερα, 4 χρόνια μετά, έχουμε εξελιχθεί και εδώ στο κανάλι μας και έχει εξελιχθεί και η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας και μιλάμε πλέον για ναρκισσιστικούς τύπους προσωπικότητας. Και με βάση όσα μας είχε γράψει η κοπέλα τότε στην επιστολή της, είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο τύπος έχει ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Ξεκάθαρο. Είδατε τη διαφορά μας 4 χρόνια μετά που αλλάξαμε πίστα. Και δεν την αλλάξαμε μόνο εμείς, την έχει αλλάξει και η επιστήμη την πίστα. Και για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή, το βιβλίο της Δόκτωρος Ράμαν, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» που έχουμε τελειώσει πρόσφατα, η βίβλος του ναρκισσισμού τα ξεκαθαρίζει αυτά πάρα πολύ καλά. Αυτό που είναι σημαντικό όμως το μήνυμα να δώσουμε και σε όλα τα νέα κορίτσια αλλά και στα αγόρια είναι ότι δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει κανείς. Μπορεί να είναι γιατρός, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να είναι ψυχολόγος, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι δικαστής, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να έχει οποιοδήποτε επάγγελμα το οποίο να έχει πάρα πολύ κοινωνικό κύρος, να έχει και οικονομικό κύρος και όμως να μην είναι στην ουσία του ένας άνθρωπος που να είναι κατάλληλος για να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Μην θαμπώνεστε από εξωτερικά πράγματα όπως το επάγγελμα ή τα χρήματα, την κοινωνική θέση, το αν σας είπε η μαμά σας πρέπει να πάρεις το γιατρό, πρέπει να πάρεις παπά, πρέπει να πάρεις δάσκαλο, πρέπει να πάρεις αστυνομικό, το ένα το άλλο. Να κοιτάζετε τον άνθρωπο πως είναι και όχι το περιτύλι. Αυτές είναι οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που μας ταλαιπωρούν. Έχω μέσα στο μυαλό μου ότι οι γιατροί όλοι είναι σπουδαίοι. Να μεταξύ σου πω κάτι. Και εγώ έχω έναν αδερφό μόνο, ο οποίος είναι γιατρός. Ο οποίος καμία σχέση με αυτόν τον τύπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο αδερφός μου είναι γιατρός, θα είναι παρόμοια περίπτωση με αυτόν τον τύπο, επειδή έχουν το ίδιο κοινό που είναι γιατροί. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Και λόγω της δουλειάς μου ως ψυχολόγος, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς γιατρούς και δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι γιατροί είναι σαν αυτόν. Καμία σχέση. Μην βάζετε ταμπέλες. Οι γιατροί είναι έτσι, οι δάσκαλοι είναι έτσι, οι μαθηματικοί είναι έτσι. Όχι. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να κοιτάζετε κιόλας αν σας αρέσει κάποιος. Όχι μόνο αν του αρέσετε. Και αν σας κάνει ένας άνθρωπος, όχι αν σας κάνει το στάτους του και το επάγγελμα του. Καλημέρα σας. Αν παρελπίδα να ακούει ο γιατρός αυτό, ελπίζω να μην το ακούσει.
Δεν νομίζω να μπαίνει να ακούει κανάλια ψυχολογίας. Αν ήμασταν κανένα κανάλι με γυμναστικές και τέτοια, μπορεί να μας έβλεπε. Αν τυχόν το ακούσει, συγγνώμη για το γέλιο, ήταν πολύ αστείος ο τρόπος που τα έγραφε η φίλη. Και εσύ δικαιούσε να βρεις, μπορείς να βρεις κάλλιστα μια κοπέλα που να είναι και αυτή αυτάρεσκη, που να είναι και αυτή μοντέλο, που να είναι και αυτή με το μπικίνι το μικροσκοπικό, δεν ξέρω εγώ τι, όπως το μαγιό το καυτό που φορούσε εσύ, να έχει και αυτή παρόμοιες απόψεις και να περάσετε ζάχαρη. Ο καθένας με αυτό μου ταιριάζει. Φιλιά! Αυτό εδώ είναι ένα πιο πρόσφατο βίντεο, το οποίο ίσως να το θυμάστε. Το βάζω εδώ για όσους δεν το έχουν δει. Η γελιότητα των αρχισαγγείων. Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για vlog σήμερα. Είναι θεωρητικό, αλλά έχει πρακτική εφαρμογή και νομίζω θα σας αρέσει. Σας αρέσει. Όπως βλέπετε από τον τίτλο, έχει να κάνει με τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή αλλιώς τους ναρκισσούς και τι είναι αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο. Και κατ' επέκταση, ο σκοπός του βίντεο αυτού είναι να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση των ναρκισιστικών επιθέσεων. Οι οποίες ναρκισιστικές επιθέσεις έρχονται μέσα από το nagging, έρχονται μέσα από τον gaslighting, έρχονται μέσα από τις προβολές. Όταν λέμε nagging, εννοούμε κάποιος να μας κακοποιεί ψυχολογικά, ενώ το παρουσιάζει ως κάτι αστείο ή ότι λέει απλώς τη γνώμη του ή ότι κάνει κομπλιμέντο, το λεγόμενο προσβλημέντο. Gaslighting είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, όπως εξηγώ και στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο έχει κυκλοφορήσει από το 2018, ότι είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία κάποιος προσπαθεί να μας χειραγωγήσει και να μας βγάλει τρελούς και να μας κάνει να πιστέψουμε κιόλας ότι είμαστε τρελοί. Και είπαμε τον nagging, είπαμε τον gaslighting. Η προβολή είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας κάνει μία αρνητική προβολή των δικών του ελαττωμάτων, των δικών του ελλείψεων πάνω στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπει πάνω σε εμάς τα δικά του ελαττώματα και μας κατηγορεί ότι εμείς έχουμε ένα ελάττωμα το οποίο στην πραγματικότητα έχει αυτός ο ίδιος. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου τα παρέρχονται οι ναρκισσοί προκειμένου να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα, βγάζοντας όξους και χολή πάνω στους άλλους ανθρώπους, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά, δεν θέλουν να κάνουν τη σκληρή πνευματική δουλειά που να αναλάβουν οι ίδιοι τη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δεν θέλουν να κοπιάζουν. Άρα η εύκολη λύση είναι να τα ρίχνουμε όλα πάνω στους άλλους, να κατηγορούμε τους άλλους για τα δικά μας προβλήματα, να μην νιώθουμε εμείς καλά και να κάνουμε σκατά τους άλλους επειδή εμείς δεν νιώθουμε καλά. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο για τον ναρκισισμό. Αν κάποιος παρακολουθεί αυτό το βίντεο έτσι τυχαία και δεν έχει επαφή με το κανάλι, τον παροτρύνω να κάνει εγγραφή στο κανάλι μας. Υπάρχει και playlist για τον ναρκισισμό, αλλά και στο podcast μου, το οποίο έχει τίτλο «Θέκλα Πετρίδου το podcast», όπου υπάρχουν επεισόδια ηχητικά στο οποία εξηγούμε με λεπτομέρειες ένα ζήτημα. Το podcast, το επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό είναι έτσι πολύ επεξηγηματικό. Λοιπόν, όλοι μας δεχόμαστε επιθέσεις από ναρκισιστικούς ανθρώπους, από ναρκισάκια. Όλοι μας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ζούμε ανάμεσά τους, δεν ζουν ανάμεσά μας. Και είναι πολύ πιο πιθανό να επιτεθούν σε κάποιους ανθρώπους όταν δουν έναν άνθρωπο χαρούμενο, όταν δουν έναν άνθρωπο ευαίσθητο, όταν δουν κάποιον άνθρωπο να έχει μια επιτυχία, φθόνος δηλαδή, ο φθόνος είναι βασικό χαρακτηριστικό των ναρκισσών, όταν δουν έναν άνθρωπο να έχει μια κοινωνική αποδοχή, για παράδειγμα, αν είναι σε μια παρέα και ακούσουν να λένε καλά λόγια για κάποιον, τότε αμέσως θα βάλουν στο μάτι αυτόν για τον οποίο λένε καλά λόγια οι άλλοι. Γιατί λειτουργεί πάρα πολύ το κομμάτι του φθόνου, το κομμάτι της φοβερής ανασφάλειας που νιώθουν, του τεράστιου εσωτερικού κόμπλεξ. Νιώθουν εξαιρετικά μειωτικά για τον εαυτό τους, παρόλο που οι ναρκισσοί παρουσιάζονται ως
ξέρω όλες ότι όλα τα γνωρίζουν και όλα τα καταλαβαίνουν και ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους, στην ουσία μέσα τους βαθύτατα έχουν φοβερές ανασφάλειες. Και δεν είναι οι ανασφάλειες αυτές λόγος για να τους λυπηθούμε, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ανασφάλειες. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα και ένας άνθρωπος πνευματικά εργατικός, θα ενασχοληθεί με τον εαυτό του να επιλύσει το πρόβλημα της ανασφάλειάς του. Δεν θα πάει να προκαλέσει προβλήματα στους άλλους επειδή ο ίδιος νιώθει ανασφαλής. Χρειάζεται να είμαστε έτσι πολύ ξεκάθαροι και να αναγνωρίζουμε τις διεργασίες εκείνες οι οποίες οδηγούν έναν άνθρωπο στο να κάνει εκδραμάτιση των δικών του προβλημάτων πάνω στους άλλους. Η λέξη εκδραμάτιση ή acting out σημαίνει ένα πρόβλημα που έχω εγώ μέσα μου, αντί να το επιλύσω μέσα μου, να το βγάζω και να το κάνω με το πάνω στους άλλους. Όταν κάνει εκδραμάτιση ένα δίχρονο, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία δεν έχουν την εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειριστούν. Όταν κάνει όμως εκδραμάτιση ένας 50χρονος, ένας 30χρονος, ένας 60χρονος άνθρωπος, ένας 40χρονος άνθρωπος, που δεν είναι 2 χρονών και δεν είναι 3 χρονών και δεν είναι έφηβος, τότε έχει θέμα με την εσωτερική του αυτορύθμιση και λειτουργεί με έναν ναρκισσιστικό τρόπο. Δεν είναι λόγος να νιώθουμε συμπάθεια ή να λυπούμαστε τους ναρκισσούς στο γεγονός ότι έχουν ανασφάλειες, ξαναλέω, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες. Έχουμε ανασφάλειες. Αυτοί όμως, ξαναλέω, τις ανασφάλειες τους τις προβάλλουν πάνω στους άλλους και κακοποιούν τους άλλους για να νιώθουν και οι άλλοι ανασφαλείς να μην είναι μόνοι τους. Είναι όπως την ιστορία με την Αλεπού, με την κομμένη ουρά, το μύθο του Εσώπου. Λέει για την Αλεπού, η ομορφιά της όλη είναι η ουρά της, έλεγαν, τώρα δεν ξέρω. Και μια Αλεπού έπεσε σε μια φάκα και κόπηκε η ουρά της, άρα έχασε την ομορφιά της. Οπότε η πονηρή Αλεπού πήγε πίσω εκεί που ήταν οι υπόλοιπες αλεπούδες και τους λέει: κοιτάξτε, υπάρχει μια νέα μόδα να κόβουμε τις ουρές μας για να είμαστε πιο όμορφες. Δηλαδή, επειδή ήδη ένιωθε χάλια που δεν είχε ουρά, ήθελε καμία άλλη Αλεπού να μην έχει ουρά για να νιώθει αυτή καλά. Με τον ίδιο τρόπο, όπως τις πονηρές αλεπούδες στο μύθο του Εσώπου, λειτουργούν και ναρκισσιστές. Αυτοί νιώθουν σκατά, αυτοί έχουν μέσα τους αρνητικά συναισθήματα, αυτοί μισούν τον εαυτό τους, αυτοί μισούν τα έντερά τους. Όχι, κανένας άλλος να μην είναι χαρούμενος, κανένας άλλος να μην είναι καλά. Έτσι, κυρίως πρωταρχική στόχη των ναρκισσών για να κάνουν προβολές, για να κάνουν νέγκινγκ, για να κάνουν gaslighting, για να ξερνούν την τοξικότητα τους, είναι άνθρωποι χαρούμενοι. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να χαίρονται για μια προαγωγή ή να χαίρονται για μια επιτυχία των ιδίων ή των παιδιών τους σε κάτι, και ειδικά και σήμερα στον κόσμο των social media που υπάρχει έτσι και μια τάση και έχει γίνει μια κανονικότητα οι άνθρωποι να γράφουν στα social media συγχαρητήρια για το παιδί μου γιατί πήρε το master του, πήρε το πτυχίο του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένας νάρκισσος στα social media μη δει μια ανάρτηση στην οποία ένας γονιός να εκφράζει δημοσίως τη χαρά του για την επιτυχία του παιδιού του, θα μπει από κάτω στην ανάρτηση και θα γράψει κάποιο σχόλιο το οποίο θα αποτελεί νέγκινγκ, ή αν έχει προσωπική σχέση με εκείνο τον άνθρωπο, τη μάνα, τον πατέρα που κάνει την ανάρτηση, σε ανύποπτο χρόνο θα πετάξει χολή και δηλητήριο και θα κάνει τον άλλο να νιώθει σκατά επειδή ο ίδιος ένιωσε σκατά. Γιατί εσύ να είσαι χαρούμενος, γιατί αυτός να έχει παιδί και εγώ να μην έχω, γιατί αυτού το παιδί του να έχει πάρει πτυχίο και το δικό μου να μην έχει πάρει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Κατσίκα του γείτονα. Άλλη. Όλο για παραβολές θα μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν παραβολές που εφαρμόζουν στους ναρκισσούς είναι γιατί ο ναρκισσισμός ως τρόπος λειτουργίας υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων. Ίσως ο πρώτος να ήταν ο Κάιν που σκότωσε τον Άβελ, ίσως. Λοιπόν, άρα όλοι μας αναπόφευκτα γινόμαστε στόχος των ναρκίσσων, όχι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι ή γιατί κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να προκαλέσουμε την ναρκισσιστική οργή, την ναρκισσιστική προβολή, των έγκινγκ, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βλέπουν τους άλλους χαρούμενους, δεν μπορούν να βλέπουν τους άλλους καλά, δεν μπορούν να βλέπουν να υπάρχει αγάπη, να εκφράζει δηλαδή αγάπη ένας άνθρωπος προς έναν άλλον άνθρωπο, λυσάνε,
πώς είναι εκείνα τα emojis του θύμου που είναι κάτι κόκκινες φατσούλες, γίνονται έτσι ολοκατακόκκινοι και σου λέει χαίρεσαι τώρα, θα σου το κάνω, θα σου το χαλάσω. Σε ζηλεύω, σε φθονώ, γιατί κατάφερες να πάρεις δουλειά σε μια εταιρεία που είχες συνέντευξη, θα σε κάνω σκατά έτσι να μην το χαρείς. Ή έχεις μια καινούρια σχέση στη ζωή σου και είσαι χαρούμενος, είσαι χαρούμενη, είσαι ερωτευμένος, θα σου διαλύσω. Άρα όλοι μας, εφόσον ζούμε και αναπνέουμε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουμε στόχος ενός νάρκισου. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις την αδικία, γιατί στην ουσία οι νάρκισοι αδικούν τα θέματα τους. Γιατί καθώς εσύ προχωράς το δρόμο σου και κάνεις τη δουλειά σου και δεν ασχολείσαι με τους άλλους, έρχεται κάποιος ο οποίος μπορεί να μην είναι σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου, μπορεί να μην το ξέρεις καν, και ασχολείται μαζί σου και σε αναστατώνει. Είναι άδικο αυτό το πράγμα, δεν είναι δίκαιο. Ή τώρα αν τους έκανες κάτι και αυτοί να ανταποδώσουν, να πεις άτε ρε παιδί μου, τον αδίκησα, μα δική πίσω. Αλλά λέμε ότι αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι κάτι που τους έχεις κάνει εσύ, είναι μέσα τους οι ενοχλήσεις και τους ενοχλεί η χαρά των άλλων. Άρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χαιρόμαστε για να μην μας επιτίθενται η ενάρκηση. Κατάλαβα. Θα τους κάνουμε τη χάρη να γίνουμε όλοι μουντρούχοι και με κατεβασμένα τα μούτρα και στενοχωρημένοι όπως είναι αυτοί. Όχι, θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα καταλάβουμε πώς λειτουργούν και γι' αυτό τον λόγο κάνουμε αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και γι' αυτό τον λόγο εστιάζω τόσο πολύ στον ναρκισισμό, γιατί θεωρώ ότι ο ναρκισισμός είναι η πραγματική πανδημία στην εποχή μας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις, τη ψυχική υγεία των ανθρώπων, αλλά κατ' επέκταση και τη σωματική υγεία των ανθρώπων. Είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο ο ναρκισισμός. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει τη ζωή τους, είναι ξέρω εγώ 20, 30, 40, 50 χρονών, 60 χρονών και δεν έχουν αναγνωρίσει ότι έχουν μέσα στο περιβάλλον τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά τους δηλητηριάζουν καθημερινά, τους ρουφούν το αίμα, τους κάνουν κακό και δεν το έχουν αντιληφθεί. Και προβληματίζονται και λέει, μα γιατί αρρωστώ συνέχεια, ή γιατί χαλάει η διάθεσή μου, γιατί δεν νιώθω χαρούμενος τελευταίος, γιατί όποτε πάω επίσκεψη σε εκείνο το σπίτι φεύγω και νιώθω ότι είμαι χάλια, γιατί νιώθω ότι είμαι χωρίς ενέργεια, στεγνωμένος από ενέργεια. Ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά αναφέρουν οι άνθρωποι που γίνονται θύματα τοξικής συμπεριφοράς, αγένειας και ναρκισιστικής κακοποίησης είναι ότι νιώθουν μια κούραση και ένα συναισθηματικό άδειασμα. Νιώθουν κούραση πολύ. Γιατί να κουράζομαι? Και μπορεί να γυρνάνε τους γιατρούς, να θεωρούν ότι μπορεί να έχουν κάποια άλλα θέματα, αλλά στην πραγματικότητα να έχουν μέσα στον κόρφο τους φίδια, να έχουν στο περιβάλλον τους ανθρώπους κακοποιητικούς, οι οποίοι να είναι αδιόρατα κακοποιητικοί, γιατί η νάρκηση δεν είναι ξεκάθαρα κακοποιητική, είναι αδιόρατα κακοποιητική, και να μην αντιλαμβάνονται ότι όσο πιο πολύ έχω επαφές, έχω συναντήσεις, συνδέομαι, επικοινωνώ, μιλώ με αυτόν τον άνθρωπο, τόσο περισσότερο θα αρρωστάω. Και ότι δεν έχει νόημα να προσπαθώ να αλλάξω έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Και ο λόγος που δεν αλλάζουν είναι γιατί έχουν πάρει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά την ηθική απόφαση να είναι μαλάκες. Έχουν πάρει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά την ηθική απόφαση να είναι κολόπεδα. Έχουν πάρει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά την ηθική απόφαση να είναι τεμπέληδες ή τεμπελιά. Η παλιό συμπεριφορά. Η αγένεια και η τοξικότητα δεν είναι ψυχολογικά ψυχικές διαταραχές. Είναι ήθη, συνήθειες. Είναι επιλογές που παίρνει ένας άνθρωπος για το πώς θα ζήσει τη ζωή του. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο δρόμος της κακίας είναι ο εύκολος δρόμος. Ενώ ο δρόμος της αρετής είναι ο δύσκολος. Γι' αυτό και ο Σκοτ Πεκ έχει ονομάσει το βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», ένα από τα βιβλία που έχουμε στη συμμετοχή, που έχουμε διαβάσει και έχουμε σχολιάσει στη συμμετοχή. Γι' αυτό έχει ονομάσει αυτό το βιβλίο του, που είναι ένα βιβλίο εισαγωγής στην πνευματικότητα, που γράφτηκε 50 χρόνια πριν, το οποίο συνδυάζει την ψυχιατρική με την πνευματικότητα, το έχει ονομάσει «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», γιατί ακριβώς ο δρόμος της αρετής είναι δύσκολος και όλο και λιγότεροι άνθρωποι παίρνουν αυτό το δρόμο. Γιατί οι περισσότεροι είναι παρτάκηδες και θέλουν την ευκολία τους. Εντάξει. Λοιπόν, και ακόμη και σε κοινότητες πνευματικών αγωνιστών, όπως είναι η δική μας, ψυχοεκπαιδευτικές κοινότητες ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται
αγωνίζονται παίρνοντας το δρότομο το λιγότερο ταξιδεμένο, ακόμη και μέσα σε κοινότητες όπως τις δικές μας, μπορεί να τρυπώσουν τέτοιοι τύποι, οι οποίοι να χρησιμοποιούν τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και τα διδάγματα που δίνουμε εδώ στο κανάλι για σκοπούς κακοποιητικούς. Πόσο συχνά βάζω σε απόκρυψη τοξικά σχόλια, πόσο συχνά δέχομαι νέγκινγκ εγώ ίδια προσωπικά στα σχόλια κάτω από αναρτήσεις, κάτω από τα βίντεο. Γιατί ακόμη και εδώ, που είναι ένας χώρος που προάγει την πνευματικότητα και που προάγει την πνευματική εργασία, ακόμη και εδώ βρίσκονται τέτοιοι τύποι. Παντού. Ζούμε ανάμεσά τους, είπαμε. Λοιπόν, νιώθουμε αδικία όταν δεχόμαστε τοξική επίθεση, ναρκισσιστική επίθεση, και δυσκολευόμαστε πολύ να το διαχειριστούμε. Και κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε ενοχές στον ναρκισσό ή να τον κάνουμε να νιώσει ενσυναίσθηση για τη στενοχώρια που μας έχει προκαλέσει. Και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαι αδικής και ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεσαι με πονάει, γιατί υπονοείς, για παράδειγμα, ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος, γιατί μου λες τα ίσια κακοποιητικές εκφράσεις, μίσους κλπ. Γιατί αυτό που κάνεις είναι νέγκινγκ, και επειδή είναι νέγκινγκ και εμένα με στενοχωρεί και με κάνει και μου χαλά την υγεία μου, οτιδήποτε. Άμα τους πεις ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι με κάνει να νιώθω άσχημα και με χαλάει, αυτοί φτιάχνονται. Φτιάχνονται. Χαίρονται από μέσα τους. Έχουν χερεκακία. Φτιάχνονται. Σου λέει, τι ωραία, νιώθει και αυτή σκατά. Όπως νιώθω και εγώ σκατά, τα κατάφερα, νιώθει και αυτή σκατά. Και δεν μπορούν να νιώσουν ενσυναίσθηση. Ένα χαρακτηριστικό του ναρκισσιστικού στυλ προσωπικότητας είναι η έλλειψη συναισθηματικής ενσυναίσθησης. Μπορούν να έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή να καταλάβουν γνωστικά με το μυαλό τους ότι εγώ τώρα που έχω κάνει αυτές τις πράξεις, που έχω λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, έχω αναστατώσει αυτόν τον άνθρωπο, ο άνθρωπος που τώρα μου λέει ότι είναι αναστατωμένος, ο άνθρωπος που τώρα μου λέει ότι έχει ανέβει το ζάχαρό του, έχει ανέβει η πίεση του εξαιτίας αυτών που έχω κάνει ή έχω πει, μπορούν να το καταλάβουν ότι εγώ τώρα τον έχω αναστατώσει, αλλά δεν μπορούν να λυπηθούν και να συμπονέσουν τον άνθρωπο που έχουν αναστατώσει. Η γνωστική ενσυναίσθηση έχει να κάνει με την ικανότητα να μπορείς να αντιληφθείς τι συναισθήματα μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος, να δεις δηλαδή, να δεις στην πράξη ότι το χάλασες, να δεις τον άλλον ότι έχει θυμώσει, να δεις τον άλλον ότι έχει στενοχωρηθεί, να δεις τον άλλον ότι έχει αναστατωθεί, να συνειδητοποιήσεις ότι του έχεις κάνει κακό. Αυτή είναι η γνωστική ενσυναίσθηση. Συναισθηματική ενσυναίσθηση θα ήταν να συμπονέσεις τον άλλον, να νιώσεις άσχημα που αυτός νιώθει άσχημα και να επιδείξεις κάποιες μορφής φιλότιμο. Όχι. Όχι. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι άγνωστη λειτουργία για τους ναρκισσούς, γιατί θέλει κόπο. Και είπαμε, θέλουν τα ευκολάκια. Να μην ταλαιπωρούνται, να μην καοπιάζουν, όλη μέρα να κλαίγονται, όλη μέρα να ξερνάνε τοξικότητα δεξιά και αριστερά, να μην κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους, να μην κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν τα ελαττώματά τους ή για να υπερβούν τις οποιασδήποτε λήψεις τους, όχι, να βγάζουν τοξικότητα πάνω στους άλλους. Άρα, η ναρκισσή, άμα πας να τους πεις ότι με έχεις στενοχωρήσει και με έχεις πληγώσει και έχω χαλαστεί συναισθηματικά από τον τρόπο που λειτουργείς, δεν θα συγκινηθούν. Δεν θα νιώσουν ενσυναίσθηση. Αντιθέτως, θα νιώσουν και μια ικανοποίηση. Αχ, τα κατάφερα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μπορεί να σπάσει το ηθικό, να κάμψει το ηθικό ενός ναρκισσού, είναι το να ντροπιαστούν δημοσίως. Τους ενοχλεί ιδιαίτερα το συναίσθημα της ντροπής, το οποίο μπορούν να το βιώσουν. Ενοχές δεν βιώνουν, είπαμε, γιατί αυτή είναι η τέλη, όλα τα κάνουν σωστά, δεν κάνουν τίποτα λάθος, ποτέ δεν ζητούν συγγνώμη. Ντροπή όμως νιώθουν, γιατί η ντροπή είναι ένα δευτερογενές κοινωνικό συναίσθημα που έχει να κάνει με το ότι πω, έχουν καταλάβει οι άλλοι ότι έκανα μαλακία ή έχουν καταλάβει οι άλλοι ότι έχω ελαττώματα. Οπότε, και αυτή τη στιγμή απευθύνομαι
όχι μόνο σε θύματα ανθρώπων με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, αλλά και σε ναρκισσούς περσέ. Αν αυτό το βίντεο σου το έχει στείλει κάποιος, αν αυτό το βίντεο σου το έχει στείλει ένας άνθρωπος ο οποίος σου είπε ότι λειτουργείς με ναρκισιστικό τρόπο και είσαι γελίος και δες αυτό το βίντεο, σου λέω αυτή τη στιγμή ότι οι νάρκες είναι εξαιρετικά γελοί. Πάρα πολύ γελοί. Όταν συμπεριφέρονται με τους ναρκισιστικούς τρόπους του nagging, του gaslighting, της τιμωρίας, της σιωπής και όλους τους άλλους αυτούς ναρκισιστικούς τρόπους με τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, ήδη δεν το αντιλαμβάνονται. Τα θύματα τους δεν το αντιλαμβάνονται γιατί είναι εξαιρετικά απασχολημένα με τον πόνο που τους προκαλούν. Ένα έμπειρο μάτι όμως ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γνώση του ναρκισισμού και του τρόπου λειτουργικότητας του ανθρώπου, ενός ψυχολόγου για παράδειγμα ο οποίος έχει γνώσεις γύρω από το θέμα του ναρκισισμού, όταν παρακολουθεί την ναρκισιστική κακοποίηση, το πρώτο που εντοπίζει είναι πόσο γελίος είναι ο νάρκης. Όχι αστείος, γελίος. Δεν έχει χιούμορ, είναι γελίος. Είναι εξαιρετικά γελίο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα αλφα ελάττωμα να κατηγορεί έναν άλλον άνθρωπο ότι έχει ο άλλος το ελάττωμα που έχει αυτός και να το βλέπεις ξεκάθαρα. Κάντε το εικόνα ρε παιδί μου. Κάντε εικόνα, να σας πω μια εικόνα, πολύ ωραία εικόνα. Κάντε εικόνα τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος είναι γνωστό πως είναι κοντός. Να λέει στην τηλεόραση, ο Τάδη είναι κοντός. Να πει ας πούμε για τον... Σκεφτείτε έναν πολύ γνωστό μπασκετμπολίστα. Το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης που είναι πάρα πολύ ψηλός. Έχω βγάλει και φωτογραφία μαζί του μια φορά στο αεροδρόμιο, είναι 2 μέτρα. Να κατηγορεί ένα δίμετρο ο κοντός ότι είναι κοντός. Τόσο γελίο. Είναι εξαιρετικά γελίο. Ή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αίσθημα μειονεξίας για την εξωτερική του εμφάνιση να κατηγορεί άλλους ανθρώπους για εξωτερική τους εμφάνιση. Να βλέπεις για παράδειγμα κάποιον ο οποίος έχει ξεκάθαρα αίσθημα μειονεξίας για το ύψος του, για το βάρος του, για τα πολλά του κιλά, για τα λίγα του κιλά, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό που δεν του αρέσει πάνω του να κατηγορεί τους άλλους ότι το έχουν. Ή να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αίσθημα μειονεξίας επειδή δεν είναι τόσο μορφωμένος όσο θα ήθελε να είναι, να κατηγορεί άλλους ανθρώπους ότι είναι αμόρφωτοι και ότι είναι αγράμματοι. Επειδή ο ίδιος νιώθει μειονεκτικά που δεν είναι μορφωμένος. Είναι εξαιρετικά γελίο. Πάρα πολύ γελίο. Είτε δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πραγματικά, αυτές τις μέρες είχα δεχθεί διάφορες επιθέσεις νέκινγκ, το οποίο ήταν φυσικό επόμενο να δεχθώ, γιατί μοιράστηκα μαζί σας ότι έχω διαγνωστεί με νόσο Crohn, οπότε αρκετοί από εσάς μου δείξατε αγάπη, οπότε όπως ήταν φυσιολογικό, ό,τι ναρκισάκια είχαμε στον κόρφο μας βγήκαν. Πώς βγαίνουν τα φίδια από τις τρύπες τους, βγήκαν να ρίξουν χολή. Είναι τόσο γελοί. Είναι τόσο γελίες οι προβολές. Είναι τόσο γελίες οι αντιπόστατες κατηγορίες. Είναι τόσο γελία τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κάποιος για να μας πείσει ότι ο ουρανός δεν είναι μπλε, ότι το μαύρο χρώμα είναι πράσινο, ότι δεν ξέρω εγώ τι. Είναι γελοί. Και άμα σκεφτούμε αυτό το πράγμα, ότι είναι τόσο γελοί η νάρκηση και εμείς έχουμε εξοδέψει χρόνια, μήνες, εβδομάδες, μέρες από τη ζωή μας για να προσπαθούμε να πείσουμε έναν νάρκησο για το ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ναρκισιστικούς και κακοποιητικούς γονείς να μας αγαπήσουν και να μας εκτιμήσουν, τότε αντιλαμβανόμαστε το μάταιον του πράγματος. Είναι μάταιο. Δηλαδή έχεις εκεί πέρα ένα ανθρωπάκι γελίο, εσύ επειδή είσαι το παιδί αυτού του ανθρωπακίου, επειδή είσαι, ξέρω εγώ, ένας φίλος του, ένας γνωστός του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχεις μια αλφα εκτίμηση, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι γελίος. Εστιάζεις στη στενοχώρια που σου προκαλεί και στον πόνο και προσπαθείς να κάνεις ένα γελίο ανθρωπάκι, το οποίο στην ουσία είναι και ηλίθιο. Ναι, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η επιλογή της κακίας είναι μια ηλίθια επιλογή, όχι βλακώδης, ηλίθια επιλογή. Είναι εξαιρετικά ηλίθια, γιατί
από τη μια νομίζει κάποιος ο οποίος επιλέγει την επιλογή της κακίας ότι παίρνει τον εύκολο δρόμο, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Όποιος επιλέγει να μην κοπιάσει με το να λειτουργεί ναρκισσιστικά, αυτός ο ίδιος είναι που θα δυσκολευτεί μετά, όταν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή του ένας-ένας θα αρχίσουν να τον καταλαβαίνουν, θα αρχίσουν να το βλέπουν για αυτό που πραγματικά είναι και θα αρχίσουν να του ρίχνουν άκυρο στην πραγματική ζωή, όχι στη διαδικτυακή. Να τον μπλοκάρουν στην πραγματική ζωή. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε, αν οι νάρκισσοι ήξεραν πόσο γελοί είναι, θα έσκαζαν από το κακό τους. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να ενημερώσουμε κανέναν για το αν είναι γελίος ή όχι, και ούτε είναι δική μας δουλειά να βελτιώσουμε καταστάσεις προβληματικές. Ψυχολόγος να είσαι, ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι να έχεις που λέει ο λόγος, και να σε βάλει στο μάτι ένας νάρκισσος και να σου κάνει τοξική επίθεση, όσο και να προσπαθήσεις δεν πρόκειται να το βοηθήσεις να δει πόσο γελίος είναι ή να αντιληφθεί ότι κάνει προβολές και ότι έχει θέμα με τον εαυτό του ο ίδιος. Πόσο μάλλον κάποιος που να μην είναι γνώστης. Είναι πολύ γελίοι όμως. Είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ γελίοι. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια αν κάποιος έχει να μοιραστεί κάποιες τέτοιες στιγμές συνειδητοποίησης που να είχε έτσι μια, ας την πούμε, επιφώτιση και να είπε «Ρε παιδί μου, προσπαθώ τόσα χρόνια να πείσω αυτόν τον άνθρωπο, για παράδειγμα, να σταματήσει το ποτό ή να πείσω αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσει να συμπεριφέρεται κακοποιητικά, αλλά είναι ένας βλάκας. Είναι βλάκας. Και δεν πρόκειται να το καταλάβει και είναι και γελίος. Πόσα χρόνια έχουμε δώσει από τη ζωή μας σε γελίους. Και τώρα δεν μιλάω για ανθρώπους άγνωστους οι οποίοι κάνουν τοξική επίθεση στα social. Μιλάω για ανθρώπους που παντρευτήκαμε, ανθρώπους που ζήσαμε σχέσεις, ζωές μαζί τους. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό της γελιότητας των ναρκίσσων. Πώς θα το ονομάσω αυτό το βίντεο? Η γελιότητα των ναρκίσσων. Θα σκεφτώ τον τίτλο.